Με προκαλείτε, κύριε Υπουργέ, να σας αναφέρω ως Υπουργό της Εργοδοσίας και όχι Υπουργό Εργασίας. Και το λέω αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος στις κατηγορίες τις οποίες εκτοξεύει η εργοδοσία και πολύ αόριστα και γενικά και αμφίβολα αν έχει συνδικαλιστική ιδιότητα ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Έχετε υιοθετήσει πλήρως την ατζέντα και το λεξιλόγιο της εργοδοσίας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Την ίδια στιγμή που εσείς ο ίδιος αντιφάσκετε. Όταν λέτε ότι η επιθεώρηση εργασίας στο ΣΕΠΕ, στο νομό Αργολίδας, κάλεσε και το κλαδικό σωματείο, το οποίο εσείς δεν αναγνωρίζετε αν υπάρχει. Πώς εκλέγετε, τι γίνεται, λες και το πρωτοδικείο, εκεί στο οποίο γίνονται οι εκλογές και είναι κατοχυρωμένο το κλαδικό συνδικάτο, κινείται με άλλες λογικές και διαδικασίες. Αλλά αυτή είναι η αντεργατική και αντισυνδικαλιστική πολιτική την οποία η κυβέρνηση επέβαλε με τον πρόσφατο πολυαναπτυξιακό νόμο, πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη, όπως το επικαλείτε. Την ηλεκτρονική καταγραφή και τον έλεγχο από το κράτος και την εργοδοσία των συνδικάτων και των συνδικαλιστών. Δηλαδή για να είναι κάποιος συνδικαλιστής πρέπει να έχει τη βούλα του κράτους. Την άδεια της εργοδοσίας. Αυτό μας λέτε. Επί της ουσίας. Και άρα δεν είναι τυχαία ότι η εργοδοσία εκεί στην περιοχή, στη Σελόντα, έχει πάρει τόσο αέρα τα μυαλά της. Γιατί ακριβώς αυτό που θέλει να τσακίσει είναι το συνδικαλιστικό κίνημα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν υπάρχει πρωτοβάθμιο σωματείο. Φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να στηθεί εργοστασιακό σωματείο. Αυτό ήθελε να αποτρέψει. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν τεράστιες καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν είχαν πόσιμο νερό και κουβαλούσαν το νερό από το σπίτι τους. Δεν τους παρήχε μέσα ατομικής προστασίας η εταιρεία για να μπορούν να κάνουν σε ένα ιδιαίτερα ανθυγιεινό χώρο οι ηχθειοκαλλιέργειες και ιδιαίτερα τα συσκευαστήρια για να κάνουν τη δουλειά τους. Και ποιος απολύει τους πρωτοπόρους εργαζόμενους. Αυτούς οι οποίοι είναι συνδικαλιστές, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στις κοινοτοπίες, αυτοί οι οποίοι διεκδικούν και απαιτούν. Και βεβαίως ψάχνει διάφορα προσχήματα. Προβοκατόρικα. Προσπαθώντας ακριβώς να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις. Μέσα από τις λεγόμενους τα μαντρό σκυλά της. Δημιουργώντας εντάσεις. Όμως εδώ πέρα είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα, κύριε Υπουργέ. Και η συνδικαλιστική ιδιότητα δεν αμφισβητείται του συγκεκριμένου και για συνδικαλιστικούς λόγους απολύθηκε. Γιατί διαμαρτυρήθηκε για την απόλυση 4 συναδέλφων. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Ο εργολάβος λειτουργεί κανονικά. Ο δανεισμός εργαζόμενων γίνεται. Άρα λοιπόν ποια είναι η αιτία που απολύθηκαν οι συγκεκριμένοι. Και μάλιστα η μία από τους 4 που απολύθηκε θα βγει το Μάρτιο στη σύνταξη. Αν δεν είναι ζήτημα τρομοκράτησης. Αν δεν είναι ζήτημα απόλυση των πιο πρωτοπόρων εργαζόμενων. Από το συγκεκριμένο συσκευαστήριο. Αλλά προσέξτε, θα τους γυρίσει μπούμερακ. Ο λαός λέει ότι έχει δύο άκρες το ραβδί. Ας το προσέξουν μερικοί.